Το χρέος έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο τουλάχιστον πάγιες τακτικές πολιτικές θέσεις, θα έλεγα καλύτερα. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Χάγιο αλλά και τον κύριο Σταυρόπουλο από την Ανταρσία. Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε από την Ανταρσία και τη μετοπική αριστερή συμπόρευση, Ανταρσία Μάρς. Λοιπόν, κύριε Χάγιο, ξεκινώντας, πριν δούμε τα δικά σας τα χωράφια, να πω, πείτε μου λίγο, υπάρχει καλό ή κακό σενάριο μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την διαπραγμάτευση, ή είναι μόνο κακό το σενάριο? Έχει δρομολογηθεί, να απαντήσω με τους δικούς σας όρους, το κακό σενάριο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που σαν Ανταρσία και σαν Μάρς διατυπώσαμε και στις πρόσφατες εκλογές, αλλά και μέσα στο μαζικό κίνημα. Ποιο? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ μπήκε σε μια διαπραγμάτευση στην οποία έχει θέσει στο τραπέζι όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το λαό και μιλάω συγκεκριμένα τώρα. Αύξηση του ΦΠΑ, μιλάω για τη διαπραγμάτευση την πρόσφατη τώρα, έτσι. Αύξηση του ΦΠΑ, τον πιο αντιλαϊκό δηλαδή φόρο σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων. Ακόμα και στο ψωμί, στο γάλα θα έχει μικρή αύξηση ακόμα και εκεί. Διατήρηση του ένφια για ένα χρονικό διάστημα. Ανοίγουν το ασφαλιστικό και όταν ακούτε λέξεις όπως αυτή που είπε ο Τσίπρας μαζί με τον Γιουγκέρ, δημοσιονομικό με όρους, ασφαλιστικό με όρους δημοσιονομικής βιωσιμότητας, καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις όσον αφορά τις συντάξεις, τις επικουρικές. Το εργασιακό με όρους ανταγωνιστικότητας, τα ακούσαμε αυτά 5 χρόνια. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Πιστοχωρήσεις στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε? Κατά την εκτίμησή μας, από τη στιγμή που είχε δεχτεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρώ, και είχε ήδη συμπράξει με τμήματα του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά είχε ήδη συμβιβαστεί και με το τραπεζικό κεφάλαιο στην Ελλάδα, αυτά είναι γνωστά, οι επαφές δηλαδή και οι συνεννοήσεις των ηγετών του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς εκτιμούσαμε ότι σε αυτό το σημείο θα φτάναμε αργά ή γρήγορα. Φτάσαμε πιο γρήγορα από ό,τι λογάριαζαν και οι ίδιοι ίσως και κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, επισημαίνουμε τον κίνδυνο, λόγος που κάνουμε τις συγκεντρώσεις. Τα βασικά ερωτήματα που αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο τη χρονική είναι πάνω στο τραπέζι, είναι τι είδους εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι ο λαός, όχι μόνο με την ψήφο του. Γιατί έχει σημασία να αξιολογήσουμε κινήσεις και με βάση, και με βάση... σε σχέση με το τι έδωσε εντολή έδωσε ο λαός. Και θέλω να μου πείτε, επειδή μερικές φορές κάποιοι, επειδή δεν τους εξυπηρετεί κομματικά, αρθρώνουν διαφορετικό λόγο πριν και μετά. Ναι. Τι εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο λαός πόνεσε, αγωνίστηκε και μάτωσε να πάψει λιτότητα, να βρει στον ήλιο μοίρα, με το εισόδημά του να αποκαθίσταται, να βρει στον ήλιο μοίρα το παιδί του που είναι άνεργο ή στη μετανάστευση. Κύριε Χαγή, και αυτό το έδωσε... αν αποφεύγετε το ερώτημα. Όχι, έρχομαι το σε αυτό στο επίγον. Είναι... Και αυτό ο λαός ψήφισε, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να το διαπραγματευτεί εντός του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ερχόμαστε σε ένα σημείο τώρα που αποδεικνύεται ότι εντός του λάκκου των λεόντων, εντός αυτής της λυκοσυμμαχίας, είναι λάθος, είναι αυταπάτη για το λαό, ας το πούμε, που ψήφισε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ο λαός δεν παραιτείται τώρα από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ζήτησε να είναι εντός του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εδώ αποδεικνύεται ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ και σε συμμαχία με το τραπεζικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση του μισθολογικού προβλήματος. Κύριε Σταυρόπουλε, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή αποκατάσταση και σε αυτά που ζήτησε και αγωνίστηκε ο λαός και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να. Θα έρθουμε και στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, κύριε Σταυρόπουλε. Ένα πρώτο σχόλιο. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε προεκλογικά ότι με ένα νόμο θα καταργήσει τα μνημόνια. Γι' αυτό το ψήφισε ο λαός. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο λέγαμε. Ότι η κατάργηση των μνημονίων μέσα στην Ευρωζώνη είναι αδύνατη. Γιατί? Διότι μνημόνιο είναι η ίδια Ευρωζώνη. Η υπόσχεση αυτή η οποία δόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και βέβαια όταν εννοούμε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σημαίνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τίποτα από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό φαίνεται και δυστυχώς ο λαός... Ο λαός δηλαδή δεν είχε καταλάβει ότι όταν θα πάει στη διαπραγμάτευση ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μόνη της, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά.
Βεβαίως. Αλλά όταν μια δηλαδή, κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε ναι. πολιτικό όν σε τούτη εδώ τη χώρα με δεδομένα τα προηγούμενα δεν είχε στο μυαλό του ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να μας λένε, όταν θα καθίσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, δεν καθόμαστε εμείς απέναντι στον εαυτό μας, αλλά απέναντι σε κάποιους άλλους που είχαν περάσει άλλου είδους πολιτικές και στρατηγικές. Βεβαίως ισχύει αυτή η εκδοχή. Άρα... Αλλά όταν ένας υποψήφιος πρωθυπουργός λέει ότι εμείς την επόμενη μέρα, τον πρώτο νόμο που θα φέρουμε θα είναι η κατάργηση των μνημονίων, και επειδή η αριστερά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχει αλλά ένα ηθικό βάρος να λέει κάτι. Όπως θέλει τώρα. Ναι. Γι' αυτό έβαλα αρχικά το ερώτημα, αυτό κύριε Σταυρόπουλε. Αυτό υποσχέθηκε. Γι' αυτό έβαλα αρχικά το ερώτημα. Τι είδους εντολή έδωσε ο ελληνικός λαός, και δεν το λέμε από πριν, το λέμε τώρα, που μπορούμε να αξιολογήσουμε το μήνυμα. Πάντως δεν έδωσε εντολή να αυξηθούν οι φόροι, να μείνει ο ένφια, ένας λόγος που καταψήφισε τους προηγούμενους κυβερνώντες, το μαύρο αυτό μέτωπο της κυβέρνησης, ήταν ο ένφια. Εντολή, για να, ήταν για να το κάνω λίγο πιο απλά, η βασική εντολή ήταν εντός ευρώ ή όχι. Η βασική εντολή ήταν να ζήσει ο λαός και να πάρει ανάσα. Αυτή ήταν η βασική εντολή. Αυτός ήταν ο αγώνας. Αλλά εντός ευρώ ή εκτός ευρώ. Πίστηκε για το εντός το ευρώ. Πίστηκε για το εντός το ευρώ. Αλλά όπως βλέπετε τώρα. Πίστηκε ποιος, ο Τσίπρας ή ο λαός. Ο λαός, ο Τσίπρας είχε αυτή την επιλογή. Και αυτή είναι η ευθύνη. Ο Τσίπρας δεν είχε πιστεί απόλυτα ότι. Και ακόμα δεν είμαστε σίγουροι τι πιστεύει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ή τι πιστεύουν οι υπόλοιπες συνιστώσες, οι αριστερές. Εμείς θέλουμε να δούμε όμως τι είπε ο λαός καταρχήν. Δηλαδή αν. Μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης πατάει πάνω στις γραμμές του τι θέλει ο λαός ή πατάει σε άλλο είδος γραμμές. Δεν πατάει πάντως οι γραμμές αυτό που θέλει ο λαός. Δεν πατάει, λέμε. Όχι. Είναι σαφές αυτό και θα το δείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όταν θα αποτυπωθούν σε συγκεκριμένη συμφωνία. Η ρεαλιστική πρόταση, κύριε Χάγιο, προσέξτε το εξής. Θα δείτε όταν θα υπάρξει συμφωνία. Θα αξιοποιήσω τον τηλεοπτικό χρόνο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σαφέστατο εναλλακτική... μήνυμα της δικής σας πλευράς. Είναι η εναλλακτική πρόταση. Έτσι, ποια είναι η ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση που εμείς την διατυπώσαμε από το 2010 κιόλας. Και αν αυτό είχε γίνει υπόθεση του λαϊκού κινήματος, αυτό παλεύουμε και σήμερα, του λαού και των εργαζομένων. Θα ήμασταν σε άλλη κατάσταση. Ποια? Η ρήξη και η σύγκρουση με τους δανειστές, η έξοδος από τη λυκοσυμμαχία αυτή της Ευρωζώνης και του Ευρώ. Εκτός Ευρώ λοιπόν. Εκτός Ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είχαμε αυτή την κοινωνική καταστροφή την οποία έχουμε σήμερα και για την οποία όλοι βογκάμε. Πονάμε εμείς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ας θεωρήσουμε λοιπόν σε αυτή την κουβέντα ότι αυτή είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και κάποιοι ίσως το δέχονται κι αυτό. Όχι μόνο εσείς ως Ανταρσία και Μάρς. Και κάποιοι άλλοι πολίτες μπορεί να το δέχονται αυτό. Ένα σημαντικό ποσοστό. Για ποιο λόγο δεν περνάει προς τα κάτω στην κοινωνία? Γιατί το βασικό μήνυμα είναι εντός ευρώ? Μπορώ να δώσω μια απάντηση? Βεβαίως, κύριε Σταυρόπουλε, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να μην κατηγορούμε το λαό. Ο λαός. Όχι, όχι, κανείς δεν κατηγορεί το λαό. Προσπαθούμε να αποσαφηνίσουμε τι θέλει. Ωραία. Ο λαός κλήθηκε να ψηφίσει με μία υπόσχεση. Καλός ή κακός, αυτό το κρίνει ο καθένας μας και ο λαός. Ότι αυτό που είπε ο Τσίπρας, δηλαδή και το Μπίτα Ολάκερ και το Σκύλο Χορτάτο, ότι εγώ υπόσχομαι ότι θα καταργήσω τα μνημόνια εντός της Ευρωζώνης. Αυτό πίστεψε. Και τον ψήφισε και μάλιστα ήταν ίσως η πιο ανώδυνη λύση κατά τη γνώμη μου και η πιο εύκολη. Και ξέρετε, όταν κάποιος προτείνει την πιο εύκολη λύση, βεβαίως γίνεται αποδεκτή η πρόταση. Είπε ψέματα ή δεν το υπολόγιζε έτσι, κύριε Σταυρόπουλε? Εγώ έχει διαφορά το ένα με το άλλο εκτιμό. Κοιτάξτε να είτε. Εγώ δεν θα πω ακριβώς τι είχε στο μυαλό του ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας. Εμείς λέγαμε όμως προεκλογικά ότι είναι αδύνατη η κατάργηση των μνημονίων εντός της Ευρωζώνης. Και μάλιστα λέγαμε και ίσως και μια πιο βαριά κουβέντα, ότι είναι απάτη όποιος υπόσχεται ότι μπορεί να καταργήσει τα μνημόνια εντός της Ευρωζώνης. Μου το απαντάτε έμεσα τώρα. Όχι, δεν ακουστήκαμε. Δεν όχι, ακουστήκαμε. Λέω δεν στο ερώτημα έμεσα. Που έκανα. Ναι, μιλήσαμε για πολιτική απάτη. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ξεκάθαρα. Και μιλάμε ακόμα για πολιτική απάτη. Γι' αυτό είπε, αν είπε συνειδητά ψέματα ή δεν υπολόγιζε τις πιέσεις που θα δεχτεί. Πρώτα-πρώτα τα δύο θα γίνονταν. Να πω και κάτι άλλο. Είχαμε ένα παράδειγμα. Είχαμε το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος εξεγέρθηκε. Ψήφισε ομόφωνα η Βουλή ότι δεν δέχεται τα μνημόνια. Κόβει τη ρευστότητα ο Ντράγκη. Κλείνει τη στρόφιγγα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και μετά από δύο μέρες η Κύπρος υποτάχθηκε. Που σημαίνει το παράδειγμα της Κύπρου
ότι είναι αδύνατον μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσεις να ακολουθήσεις ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Ήταν αδύνατον. Το είχαμε το παράδειγμα αυτό. Θα βάλω κάτι στο τραπέζι το οποίο θέλω να το συνεκτιμήσουμε και να πούμε αλήθεια και στους πολίτες. Βεβαίως. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να γίνουν, γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή αλλά... γίνονται, ας πούμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και μια κυβέρνηση ρήξης, απόλυτης ρήξης, ναι, τα κάνει αυτά μέσα σε μια μέρα. Σε μια μέρα δεν γίνονται, αλλά σε λίγες δηλαδή μέρες... Δηλαδή λέμε, όπως έλεγε παλιά ένας παππούς, έχεις μια μηχανή, θα τραβήξεις αυτό το γρανάζι και θες να βάλεις ένα άλλο. Άμα δεν ταιριάζει, δουλεύει η μηχανή. Ο λαός θα μπορούσε να υποστηρίξει και σε αυτές τις 100 μέρες ήταν ρεαλιστικό. Θέλω να πω, κύριε Χάγιο, σε απλά ελληνικά. Απλά ελληνικά. Σε ποια οικονομία παγκόσμια θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα? Σε απλά ελληνικά, όταν απαντήστε έχεις... μου σας παρακαλώ στο ερώτημα. Στο... Σε ποια παγκόσμια οικονομία, σε ποια παγκόσμια οικονομία θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα σήμερα? Για να λειτουργήσει. Και αν αυτό το σύστημα που θα λειτουργήσει, εγώ δέχομαι ότι μπορεί να λειτουργήσει. Και ίσως να είναι και η καλύτερη λύση. Ρωτάω όμως. Πώς το κάνεις αυτό από τη μια μέρα στην άλλη? Πώς το κάνεις αυτό χωρίς διαδικασία σταδιακής προσαρμογής? Εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Αντιλαμβάνω όμως κάποια πράγματα και πρέπει να τα περάσω και πιο κάτω. Ακόμα και αυτό γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Αυτό που γινόταν σε μία μέρα ήταν η άμεση μονομερής παύση πληρωμών. 5 δισεκατομμύρια πληρώσανε. Αυτό που θέλετε, κύριε Χάγιο. Όχι, είναι ο συστατικό στοιχείο. Αυτό που σας ρωτάω. Συστατικό στοιχείο της θέσης της οικονομικής. Ένα ερώτημα βασικό. Αυτό γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη? Από τη μία μέρα στην άλλη γίνεται παύση πληρωμών. Mm-hmm. Έχεις προϋπολογισμό δικό σου, δηλαδή τα 5 δις που έδωσαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δίνουν αύριο άλλα 745. 750, ναι, και θα δώσουν άλλο ένα κόμμα τόσο τον επόμενο μήνα. Ναι. Αυτό είναι στο χέρι της κυβέρνησης σε μία μέρα να το αποφασίσει, να πάψει τις πληρωμές αυτές, ναι, να έχει στον προϋπολογισμό 5, 6 και 7 δις, ναι, με τα οποία τακτοποιεί τις υποχρεώσεις που δεν πληρώνει, μισθούς, συντάξεις, υποχρεώσεις προς τρίτους και δαπάνες για την παιδεία, την υγεία. Και εκεί μπαίνει σε άλλη βάση διαπραγμάτευση και με τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών. Είναι ο μόνος τρόπος να τους εκβιάσεις. Εφόσον έχεις όμως το λαό με το μέρος σου, έπρεπε ο λαός. Αυτή είναι η δική μας θέση. Σήμερα κάνουμε κινητοποίηση στην Αθήνα, κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε εδώ τη συγκέντρωση. Ο λαός να είναι παρόν και να ζητάει την άμεση παύση πληρωμών και την διαγραφή του χρέους, διότι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε θέσεις εργασίας μπορούν να υπάρξουν. Είναι τρομακτικά αυτά που λέτε τώρα, τα είναι, δεν μπορεί, υπάρξει, κύριε Χάγιο, δεν μπορεί να υπάρξει, δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για οικονομικό στάση μοντέλο... Στάση πληρωμών τώρα, είναι... Η στάση πληρωμών, τρέμει ο άλλος όταν το η στάση πληρωμών που τρέμει ο άλλος έχει γίνει αυτή τη στιγμή εις βάρος των νοσοκομείων, της παιδείας, της υγείας και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση, γίνεται στάση πληρωμών στους δήμους, στις περιφέρειες, στα νοσοκομεία και στα πανεπιστήμια. Αυτή γίνεται εσωτερική στάση πληρωμών. Δεν γίνεται προς τους δανειστές, αυτούς οι οποίοι έχουν υπερεκμεταλλευτεί στο όνομα των δανείων. Δεν κανονικά η πληρωμή. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος, κάθε οικογένεια, κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση που φτάνει, πολύ περισσότερο ένα κράτος που φτάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο δανεισμού, μία λύση ιστορικά έχει διαμορφωθεί. Ιστορικά. Και στο παγκόσμιο, στο διεθνές. Ποια είναι? Στο διεθνές. Είναι πάβει τις πληρωμές και αναδιαπραγματεύεται. Εμείς λέμε σε λογική διαγραφής του χρέους, αναδιαπραγματεύεται το χρέος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, κύριε Σταυρόπουλε, δεν έχει προκύψει. Πάμε ούτε γιατί Ανατολή και Δύση. Είναι χρόνος δελτίου, όπως είπαμε, κύριε Σταυρόπουλε. Πάμε και σε εσάς. Μονομερής διαγραφή του χρέους, έξοδο από ευρώ. Κάποιοι θα λέγανε για δύσκολα έως ακατόρθωτα σενάρια. Κοιτάξτε να είτε. Έτσι όπως ακούγεται, βεβαίως. Γιατί υπάρχει βέβαια και μια τρομοκρατία από τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως ο λαός τρομοκρατεί τον ακούει αυτό. Εμείς λέμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι και μπορεί να πείσει και πραγματικά οδηγεί σε λύση. Λέμε έξοδο από την Ευρωζώνη, σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα λέμε εθνικοποίηση τραπεζών, λέμε αναδιοργάνωση της οικονομίας σε νέα βάση, διότι αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι ενώ το 80 είμαστε χώρα εξαγωγική στο στάρι, σήμερα εισάγουμε το 50%. Έχει καταστραφεί η γεωργική υπαρχία, έχει καταστραφεί. Δηλαδή αυτή τη έχει καταστραφεί. Δίκιο, απόλυτο δίκιο. Έχει καταστραφεί. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Όχι μόνο στο στάρι, σε όλα. Ναι, για να γίνει σε όλα, είμαστε εισαγωγική χώρα. Ωραία, για να γίνει αναδιάρθρωση της οικονομίας, δεν μπορεί να γίνει μέσα στο ευρώ. Επαναλαμβάνω, δεν μου το απαντάτε. Από τη μία γραμμή στην άλλη αυτό γίνεται αμέσως. Μπορεί να γίνει αμέσως.
Πρώτα απ' όλα θα πω. Από τη μία στρατηγική στην άλλη γίνεται αμέσως. Αλλάζει εξάρτημα στη μηχανή που δεν κουμπώνει πάνω. Άρα δεν δουλεύει η μηχανή. Άρα πάμε στην ίδια στρατηγική που είχαν και οι προηγούμενοι. Αυτό εγώ σας ρώτησα αρχικά. Πώς αυτό πέρασε προς τα κάτω. Εγώ απαντάω ναι. Δεν μου το απαντήσατε αυτό. Ούτε αυτό μου το απαντήσατε. Όλη αυτή η πολιτική, την οποία πιθανότατα είναι και η λύση. Πώς περνάει προς τα κάτω στο λαό. Γιατί το αντιλαμβάνετε λανθασμένα. Δέχομαι ότι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μεταφέρουν αυτές τις θέσεις. Το δέχομαι. Και πρέπει να δεχτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε μία. Διατύπωσε μία γραμμή. Το δέχομαι, η οποία δεν ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το ότι γίνεται αυτό από τη μία μέρα στην άλλη, νομίζω ότι ούτε αυτό στέκει. Από τη μία μέρα στην άλλη, ξεκινάς μία διαδικασία. Και το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να αμφισβητήσεις το χρέος και να πάψεις να πληρώνεις αυτό το ληστρικό και υπεριαλιστικό, λέμε εμείς, χρέος. Αυτή την καταστροφή που έγινε στην οικονομία, την καταστροφή που έγινε στην παιδεία, στην υγεία. Είναι εφικτό, λέτε. Αυτό είναι εφικτό. Δεν υπήρξε στον πλανήτη. Σύντομα. Σύντομα. Είναι ο μόνος τρόπος να πεις και με το λαό παρόντα, και με το λαό παρόντα, τότε θα περάσει στο λαό. Όταν βγεις ανοιχτά, τίμια, εκεί θέλει εντυμότητα. Εντυμότητα στην εξήγηση ακόμα για να στο λαό. Ότι αλλάζουμε στρατηγική, κύριε Στεριόπουλε. Αυτό είναι το λεπτό σημείο στην απάντησή σας. Ακόμη ο χρόνος είναι περιορισμένος. Έχει σημασία. Δεν αλλάζει στρατηγική ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία να ακουστεί αυτό. Κινείται εντός της ίδιας στρατηγικής. Έχει σημασία να ακούσουμε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Σας παρακαλώ μια σύντομη τοποθέτηση και από τους δύο και να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο να πάμε εκεί? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Και ρωτάω, γιατί υπάρχει και μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ που σχεδόν, θα το πω εγώ, ακουμπάει σε πολλές από τις θέσεις σας. Όχι ολόκληρο έτσι όπως είναι αυτό. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σας παρακαλώ σύντομα, ξέρω είναι σύνθετο το ερώτημα. Και δεν απαντήσω, γιατί έτσι θέλουμε μια ώρα ο καθένας. Το αντιλαμβάνομαι. Μήπως υπάρχει και η στρατηγική να μην το κάνουμε, αλλά να δείξουμε προς τα έξω ότι μας αναγκάζουν να πάμε εκεί? Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η κυβέρνηση περιμένει να τους διώξουν. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δομή που έχει... Είπα να τους διώξουν, είπα να φανεί ότι τους αναγκάζουν. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πολιτική, ούτε τέτοια τακτική, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να μας διώξει. Διότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα με το οποίο μας έχει αλυσοδέσει και αυτή τη στιγμή πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Ότι η χώρα καταστρέφεται, οι νέοι γίνονται μετανάστες όπως οι παππούδες τους. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει ούτε μία δραγμή επένδυση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα που να κινείται στην αγορά. Να το πούμε με απλά λόγια. Επομένως, η χώρα αργοπεθαίνει και δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει καμία πολιτική εξόδου. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τι κάνει? Παίρνει όλα τα χρήματα διαθέσιμα που έχουν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Δεν αφήνει τίποτα, απογυμνώνει τα νοσοκομεία, δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε φάρμακα, λένε τα νοσοκομεία, οι ίδιοι το λένε οι γιατροί. Και πού πάμε? Να πω ότι περιμένουμε ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή? 5 χρόνια μας υπόσχονταν ότι 1 χρόνο, 2 θα κρατήσουν τα μνημόνια και μετά η χώρα θα έχει ανάκαμψη. Ανάκαμψη δεν έχει οικονομία. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να υποχωρήσει, διότι αφού εξάντησε. Κύριε Χάγιο, ένα λεπτό και εσείς, κύριε Σταυρόπουλε, θα υποχωρήσει. Λοιπόν, η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Είναι στρατηγική διαπραγμάτευσης και ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει θέσει όλες τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές, γι' αυτό δεν μας τις λέει και πολύ συγκεκριμένα. Εδώ θα είμαστε, δυστυχώς, και η συμφωνία που θα έρθει θα είναι μνημονιακού τύπου και θα είναι καταστροφική για τα συμφέροντα του λαού, των εργαζομένων και του τόπου μας. Και είναι ένα σημείο στο οποίο η Ανταρσία βγαίνει στο λαό και λέει εγρήγορση, ενεργοποίηση του λαού, αντίσταση όχι μόνο στις πιέσεις των δανειστών, αντίσταση και ανατροπή και αυτής της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ που στη γενική της κατεύθυνση είναι παρόμοια με τη στρατηγική των προηγούμενων. Και γι' αυτό το λόγο δεν δίνουμε, πώς να το πω, ανοχή, κριτική στήριξη και μιλάμε για ανατροπή των νέων μνημονίων και των νέων συμφωνιών που έρχονται. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χάου και κύριε Σταυρόπουλο, για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς, Γιώργο, πάμε στην πολιτική.